Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο Μίκης στο Δωράκης. Είναι μια δράση σήμερα που γίνεται για τα αδέσποτα σκυλιά και γενικά για τις υιοθεσίες. Έχουμε δίπλα μας τη Δημοτικό Σύμβουλο, την κυρία Φιλιό Τελεκίδου Κλιζάκου, η οποία θα μας πει δύο λόγια εδώ για τη δράση. Καλή σου μέρα, Φιλιό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα έχουμε την ημέρα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Περάματος. Είναι μια δράση που γίνεται πρώτη φορά και έχει ως όραμα όλα τα ζώα να βρουν μια οικογένεια. Ένα ζεστό σπιτικό. Στον χώρο μας σήμερα έχουμε γύρω στα 20 αδέσποτα σκυλιά του Δήμου, τα οποία όλα είναι φιλικά και προς τα άλλα ζώα και προς τους ανθρώπους. Επίσης, μας στηρίζουν και μας βοηθούν πάρα πολύ τα μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου, η κυρία Παντουλάρα, η κυρία Στάση Χριστάκου, η κυρία Ελένη Σεκαρέλη και ο κύριος Αγαλιώτης Νίκος. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στα σκυλάκια ή να μας πει, έχουμε κάποιον από την Πενταμελή να μας πει δύο λόγια. Η κυρία Άννα Πανδρούλα. Καλή σας μέρα, κυρία Άννα. Καλησπέρα σας. Είμαι η κυρία Πανδρούλα, είμαι στην Πενταμελή και πρόεδρος του Ζωοφιλικού και Περιβαλλοντολογικού Συλλόγου Περάματος. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, πραγματικά ευχαριστούμε τον Δήμο, είναι πρώτη φορά και ευελπιστούμε να συνεχιστεί για να γνωρίσει ο κόσμος τη δράση και να υιοθετηθούν κάποια αδέσποτα της πόλης μας και ξανά ευχαριστούμε τον Δήμο. Και περίπου πόσα σκυλιά φιλοξενείτε στους χώρους που έχετε? 50 τον αριθμό. 50 τον αριθμό. Και τα έξοδα αυτά τα καλύπτει? Τα έξοδα καλύπτονται από τα ημερολόγια μας. Είπαμε να ξεκινήσουμε πάλι με την συμβολή του Δήμου κάποιο μπαζάρ και εμείς εδώ, να το μάθει ο κόσμος. Και φιλοξενούμεθα από τη Μίκαια και κάνουμε κάποια μπαζάρ. Αυτά είναι τα έσοδα μας, δεν έχουμε άλλα έσοδα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε το Δήμο για την προσφορά του. Πολύ ωραία. Θα πάρουμε μία τα σκυλάκια που έχετε φέρει εδώ, έτσι αν κάποιος ενδιαφέρεται. Να ξέρουν όμως ότι στις εγκαταστάσεις μας υπάρχουν και άλλα δεσποντάκια τα οποία δεν μπορούσαμε να τα μεταφέρουμε όλα σήμερα. Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά θα έρθουν και άλλα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή δύναμη. Να ευχαριστήσω και τις ΖΟΕΣ, τις ζωοφιλικές ενημερώσεις σχολείων, ιδρυμάτων και οργανισμών που ήταν σήμερα κοντά μας. Ιδιαίτερα την κυρία Παπαποστόλου Κατερίνα, η οποία είναι ιδρυτικό μέλος των ΖΟΕΣ και ενημέρωσαν φιλοζωικά μικρούς και μεγάλους. Και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εδώ, από την αρχή. Γνωρίζετε να μας πείτε κάποια στοιχεία για τα σκυλάκια, μήπως γνωρίζετε, έστω να έχουμε, έστω να σας έχουμε σαν ήχο ή αν θέλετε και οπτικά. Αυτός είναι ο Μπούμπι, ναι. Και είναι 3 ετών. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παραδείγμα. Επίσης και ο Τόνι είναι 3 ετών. 3 ετών. Και αυτά τα έχουν βρει αδέσποτα ή τα έχουν φέρει άλλοι στις... Έχουν βρεθεί αδέσποτα στους δρόμους του Περάματος. Ναι. Αυτός βρέθηκε δεμένος στην Ελπίδος. Αυτό τώρα εδώ είναι κυνηγό σκυλο. Όχι, αυτό είναι... Όχι, είναι ελληνικός πειμενικός. Πειμενικός, ναι. Πάμε παραδείγμα. Αυτή είναι η Ματούλα. Ναι. Τα ονόματα τα έχετε δώσει εσείς ή... Τα ονόματα τα έχουμε δώσει εμείς. Ναι. Η Ματούλα είναι 5 ετών. Μάλιστα. Και αυτή είναι τσοπανόσκυλο. Και με ποιο τρόπο ξεχωρίζετε την ηλικία ενός... Την ηλικία μας την έχουν πει οι γιατροί, αλλά γιατροί. Και η δική μας εμπειρία. Ωραία. Έχουμε έρθει στο επόμενο. Αυτός είναι ο Πρινς και είναι 3 ετών. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άντι είναι 4 ετών. Αυτή πάρθηκε από κακοποίηση, ήταν δεμένη με 1 μέτρο αλυσίδα σε ένα μπαλκονάκι. Μάλιστα. Έχει στηρωθεί, είναι όλα τα σκυλάκια βέβαια. Πολύ ήρεμο σκυλάκι, φιλικό το βλέπω. Όλα είναι φιλικά τα ζωάκια μας. Αυτή είναι η Νταϊάν. Γύρνα την Κατερίνα. Αυτή είναι η Νταϊάν.
Επίσης 3 ετών. Τα πιο πολλά σκυλάκια είναι σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, όχι, 3 ετών. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Είναι ο Ντούσον και η. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αυτά βρεθήκανε στο Άνω Πέραμα, τα σκυλάκια. Ωραία. Πάμε εδώ. Αυτός εδώ είναι ο Ηρακλής. Γεια σου Ηρακλή. Πάρθηκε, όχι, είναι ο... Αυτός είναι ο... Ξέχασε το όνομα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πού να τα θυμόσαστε και όλα απ' έξω. Αυτός γύρναγε στους δρόμους, τον εγκαταλείψαμε φέτος το καλοκαίρι. Φαίνεται το σκυλάκι ότι... Είναι περίπου 2 ετών. Ναι. Τον περιμαζέψαμε, τον περιθάλψαμε γιατί ήταν άρρωστος και είναι απολύτως υγιής και ψάχνει για υιοθεσία. Φαίνεται, φαίνεται. Επίσης και ο Ντάρι. Ο Ντάρι. Ο Ντάρι. Ντάρι, ο Ντάρι. Ο Ντάρι είναι φοβικούλης. Ναι. Αυτά μαζευτήκαν γιατί θα τα παρέσαιρνε ένας χήμαρος μαζί με τα κουφάκια του. Αυτός δεν υιοθετήθηκε. Μάλιστα. Αυτή είναι η Πάολα. Κατασχέθηκε από ιδιώτη γιατί εξέτρεφε ζώα ανεξέλεγκτα η κυρία και τα είχε σε άθλιες συνθήκες. Αναγκαστήκαμε να τα κατασχέσουμε και τα φιλοξενεί φιλοζωικό σωματείο. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Αυτός είναι ο Κουνίστρας. Ο Κουνίστρας. Αυτός είναι ο Κουνίστρας. Γύρναγε για αρκετά χρόνια στο Πέραμα και ψάχνε αγάπη. Τον μαζέψαμε από το σουβλατζίδικο του Θανάση, στη Λεωφόρο Ειρήνης. Μάλιστα. Η Σύση την παρατήσαν 4 μηνών στην πιάτσα των ταξί στο Πέρμα. Είναι το σκυλί που δεν υπάρχει. Είναι... Δεν απαιτεί τίποτε. Παρακαλάει για τα πάντα. Ωραία. Η Ήρα πάρθηκε από άτομο χρήστη ουσιών. Ναι, είναι κυνηγό σκύλο αυτό το πράγμα. Ναι. Μπορούμε να δούμε και αυτά που έχουμε. Αυτά είναι δύο ημίαμα πιγκουλάκια. Ναι. Κατασχέθηκαν από ιδιώτη. Ναι. Είναι και μικρούλια αυτά, βλέπω πολύ είναι μικρά. Είναι 4 μηνών μόνο. Ωραία, πάμε παράδειγμα. Αυτή είναι πιγκουλάκι, γνησιότατο, βρέθηκε να περιφέρεται στην Ταξιαρχών. Έχει στηρωθεί, εμβολιαστεί, σημανθεί, είναι κομπλέ. Πολύ ωραία, πάμε παράδειγμα. Επίσης και αυτό εδώ, 2,5 μηνών, το εγκαταλείψανε στη Λανίτη, στην Ελπίδο, στο γήπεδο. Ωραία. Ο Ρόκι, κυνηγός. Άλλος κυνηγός από εγκατάλειψη. Ναι. Επίσης και αυτός από εγκατάλειψη. Η Λένα, την ονομάσαμε εμείς Λένα, ναι. Κουταβάκι, ήρθαν και μας την αφήσαν έξω από το καταφύγιο της αδέσποτης Ελπίδας. 2 μηνών. Βρέθηκε, ναι, ότι ήταν 2 μηνών. Τώρα είναι 1,5 χρονών. Ναι. Είναι πολύ παιχνιδιάρα. Πολύ παιχνιδιάρα και πολύ. Κάνουμε όλα τα ζωάκια και με γατούλες.